Σήμερα λοιπόν εγκαινιάζουμε ένα κύκλο εκπομπών στο κανάλι μας. Θα είμαστε εδώ στην κουζίνα μας όχι για να μαγειρέψουμε, αλλά για να δοκιμάσουμε όλα τα junk food, όλα τα street food και όλα τα fast food. Και στην περιοχή μας εδώ στο Μαρούσι και σε διάφορες άλλες περιοχές των Αθηνών. Πολλές φορές θα το κάνω μόνος μου. Αντικειμενικά θα δοκιμάζουμε τι ακριβώς θα σας δείχνουμε και πόσο πληρώσαμε. Και άλλες φορές θα έχω και παρέα μαζί μου σε άλλους χώρους. Σήμερα λοιπόν δοκιμάζουμε τα νέα μπέργκερ, τα vegan, των πρώην Goodies, τα οποία τώρα έχουν ονομαστεί Burger House. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ για αυτά τα δύο vegan μπέργκερ, άλλοι λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη σόγια ή δεν εμπιστεύονται τις γεύσεις των λαχανικών. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σήμερα. Έχουμε πάρει και πατατούλες εδώ, ζεστές, με κέτσαπ και πολύ ωραίο το κατάστημα εκεί στο Μαρούσι, ευγενικός ο άνθρωπος που το έχει και το προσωπικό, καλή χρονιά, τι κάνετε, τι θέλετε να σας εξυπηρετήσουμε να πάρετε και όλα και τα λοιπά. Εμείς πήραμε τα πράγματα, τα φέραμε εδώ. Οι τιμές είναι λογικές, δεν είναι πάρα πολύ δυνατές, λένε κάποιοι, νομίζω είναι σε λογικά όρια. Και επειδή δεν έχω φάει και τίποτα και πεινάω, θέλω πραγματικά μαζί σας να δοκιμάσω αυτά τα μπέργκερ και να σας πω την άποψή μου, αντικειμενικά, έτσι. Δεν θα σας πω, ούτε κάνω κάποια διαφήμιση, δεν έχω καμία σχέση με το μαγαζί, το κατάστημα. Έτσι είναι καθαρά αντικειμενική εκπομπή, θα δοκιμάζουμε τα street food και θα σας λέμε τη γνώμη μας. Εντάξει, εδώ λοιπόν έχουμε πολύ ωραίες πατατούλες και καλό θα είναι να ρίξουμε μέσα την κέτσα. Εντάξει. Λοιπόν, οι πατάτες είναι οι κλασικές, αυτές που ξέρετε όλοι. Συγγνώμη που τρώω με το χέρι, αλλά μου αρέσει καλύτερα. Τέλειες. Ζεστές, χωρίς πολύ αλάτι και εκεί που πρέπει. Λοιπόν, έχω περιέργεια να δω πως είναι το μπέργκερ, εσείς. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το... Για να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Meat free. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ το μπέργκερ. Αυτό είναι το μέγεθος που δίνουνε. Δεν έχει κάποιο άλλο, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Αυτό συμβαίνει σε άλλα μπέργκερ. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, είναι πολύ μαλακό το ψωμάκι. Δείτε μέσα, πολύ ωραία σάλτσα, μαγιονέζα. Δείτε πως είναι εδώ. Έτσι. Έχει μέσα πίκλες, έχει μέσα κέτσαπ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και νομίζω έχει και μαρουλάκι. Ίσως θα ήθελα να είναι λίγο μεγαλύτερο το μπιφτέκι. Λοιπόν, επειδή τώρα τα μπέρδεψα, νομίζω ότι αυτό που σας έχω εδώ μέσα είναι με τα λαχανικά και νομίζω το άλλο είναι από πίσω με τη σόγια. Τέλος πάντων, μπορείτε να μπείτε μέσα στο site της εταιρείας και να τα διαβάσετε. Εμείς τώρα μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δοκιμή μας. Πάμε! Άλλη μία. Πραγματικά δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα. Πάρα πολύ νόστιμο. Και νομίζεις ότι τρως κρέας, ενώ είναι vegan. Για εσάς που δεν τρώτε κρέας, αυτό με τη σόγια έχει μέσα και μπατζάρι, η βάση του είναι η σόγια. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, ε! Οι πίκλες ταιριάζουν απόλυτα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Μπράβο, συγχαρητήρια δίνω. Δεν το περίμενα να είναι τόσο νόστιμο. Ελαφρύ, δεν μυρίζει καθόλου. Ψημένο όπως πρέπει. Άμετα θα δώσω ένα πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ γευστικότατο. Ίσως θα το ήθελα λίγο πιο μεγαλύτερο να είναι το hamburger, το burger. Ως προς τις γεύσεις και το μπιφτέκι, δεν έχω να πω κάτι περίεργο. Είναι τέλειο. Πάμε να φάμε λίγες πατατούλες ακόμα. Συγχωρέστε με που τρώω με τα χέρια, αλλά όταν τρώω, θέλω να τρώω. Δεν με ενδιαφέρουν τα πιρούνια ούτε τα κουτάλια. Θέλω να ευχαριστηθώ το φαγητό μου. Και να κάνουμε τη δοκιμή, να το δείτε κι εσείς. Να μην σας λέω κάτι φτιαχτό, ζωντανά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο. Και να δούμε εδώ τι λέει. Α, ωραία. Αυτό λέει το veg, το γράφει εδώ, το veggie. Αυτό που φάγαμε πριν ίσως πρέπει να ήταν με τη σόγια. Και αυτό είναι με τα λαχανικά. Καλά, τα έχω μπερδέψει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βρείτε εσείς, θα σας τα γράψω από κάτω. Λοιπόν, η συσκευασία είναι πάλι ίδια. Μικρό όμως λίγο. Θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό είναι με τα λαχανικά είναι, γιατί είναι πιο crispy. Βλέπετε μέσα. Είναι πιο crispy το μπιφτέκι. Να το. Λοιπόν, το άλλο που φάγαμε είναι η σόγια, παιδιά. Λοιπόν, πάμε για τη δοκιμή μας. Μπιφτέκι εδώ λαχανικών. Να, αυτό είναι το μπιφτέκι λαχανικών. Η σόγια τέλεια, παιδιά, να την προτιμήσετε. Φοβερή η σόγια πριν. Δεν σας λέω τίποτα. Κοιτάξτε, αυτό σαν πρώτη γεύση δεν μου αρέσει τόσο. Τρώγεται βέβαια, έτσι. Το χάμπουργκερ με τη σόγια θα σας έχω γράψει ποιο είναι. Θα σας έχω γράψει από κάτω
αυτό που δοκιμάσαμε πρώτο ποιο είναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το Veggie. Καλό είναι, αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Ωραίο το μπιφτέκι, καλά ψημένο, ωραία τα λαχανικά, αλλά κάτι σε μένα προσωπικά στη γεύση, κάτι δεν μου πάει καλά. Ίσως θα ήθελα να ήταν λίγο πιο νόστιμο. Από κάτω από τα στοιχεία του βίντεο θα σας έχω γράψει από πού το αγοράσαμε, πόσα λεφτά πληρώσαμε, έτσι. Και τα ετοιμάσανε τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ καλό κατάστημα το Αμαρούσι. Εγώ είστε στο Αμαρούσι να το επισκεφτείτε. Από παλιά ήταν πολύ ευγενικό, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το προσωπικό ή ο ιδιοκτήτης. Και τώρα πολύ ευγενική και γρήγορη. Αλλά παιδιά με κέρδισε το μπέργκερ σόγιας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, τελειώσαμε, δοκιμάσαμε δύο υπέροχα μπέργκερ, vegan, για εσάς που δεν τρώτε το κρέας, για τους vegetarian. Η προσωπική μου άποψη, έτσι χωρίς να θέτω κάποιο ζήτημα, είναι ότι δοκιμάστε το μπέργκερ με τη βάση της σόγιας, είναι το πρώτο που δοκιμάσαμε, το δεύτερο ήταν όντως το μπιφτέκι λαχανικών, το οποίο τρογότανε πολύ μαλακό, πολύ ωραίο το μπιφτέκι και για τα παιδιά σας. Βέβαια, δεν είχε αυτή την οστιμάδα της σόγιας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι επιλογές του καθενός. Λοιπόν, από το Burger House στο Μαρούσι, η αγορά, αντικειμενικά σας λέω τη γνώμη μου, έτσι δεν κατακρίνω κάτι στο κατάστημα. Απλά δείχνω το προϊόν ως επαγγελματίας μάγειρας και ζαχαροπλάστης τώρα μια 35 χρόνια περίπου. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Στο επόμενο θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Σουβλάκια, πίτσα, δεν ξέρω, θα δούμε. Και ίσως να μην είμαι και μόνος μου. Να έχουμε και παρέα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά εδώ μέσα από το δικτυακό μας κανάλι pcmvideo.webtv.gr. Γεια χαρά!